Ρακέντες κάτω στο νησί. Το βραβείο στην Ελένη Μενεγάκη ως τηλεοπτική προσωπικότητα του 2010 επιβεβαίωσε τις δηλώσεις της ότι βρίσκεται στην καλύτερη φάση της ζωής της. Κοντά μου, έλα. Τέτοια τιμή, δηλαδή δεν είναι και η μαμά μου εδώ να το χαρεί. Ένα θρύλος δίπλα μου σήμερα να μου δίνει βραβείο. Τόσο μεγάλωσα. Μα δεν είναι θέμα ηλικίας, είναι θέμα αξίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πραγματικά υπέροχο να βρίσκομαι σήμερα εδώ. Παρακολούθησα τις βραβεύσεις τις προηγούμενες και λέω εγώ πού πάω. Εγώ λοιπόν μετά από μια αρκετά δύσκολη περίοδο της ζωής μου, που δοκιμάστηκαν και οι αντοχές μου και η υπομονή μου και η, τέλος πάντων, η γερή μου κράση τελικά αποδείχθηκε, μετά από μια τέτοια κατάσταση πραγματικά κάθε πρωί ξυπνάω και κάνω αυτό που έκανα πάντοτε. Κοιτάζομαι στον καθρέφτη, χαμογελάω και λέω Θεέ μου, σε ευχαριστώ που ζω, που έχω γύρω μου τα μωρά μου, που έχω μια δουλειά που μου αρέσει πολύ, που έχω φίλους πραγματικούς, που έχω την οικογένειά μου, τη μαμά μου, όλο τον κόσμο και είμαι καλά. Ερμηνεύτρια της χρονιάς αναδείχθηκε η Ελεονόρα Τζουγανέλη. Χαίρομαι πάρα πολύ που μετά από τόσο λίγο χρονικό διάστημα βραβεύομαι όχι πια σαν πρωτοεμφανιζόμενη, αλλά σαν τραγουδίστρια. Η Νάντια Μπουλέ παρέλαβε το βραβείο για την καλύτερη ραδιοφωνική παραγωγό της χρονιάς μαζί με τη Μαρία Κωνσταντάκη. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε εδώ. Χαιρόμαστε εξαιρετικά για αυτό το βραβείο που παραλαμβάνουμε. Είναι το πρώτο και για μένα και για την Μαρία. Και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως γιατί αυτό το βραβείο προέρχεται μέσα από το χώρο του ραδιοφώνου. Τη λαμπερή βραδιά θα μεταδώσει το Star την επόμενη Παρασκευή 20 Μαΐου στις 9 το βράδυ. Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Lifestyle και σήμερα κοντά σας. Βέβαια, να καλησπερίσουμε και τους καινούριους φίλους οι οποίοι έχετε έρθει τώρα στο παρεάκι μας. Γιατί το παρεάκι μας άλλαξε έτσι και πήρε μια έτσι ομορφιά, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί όταν έχεις δύο πανέμορφους ανθρώπους, όπως είναι ο Λεωνίδας και η Ροξάνα. Καλησπέρα, σας καλωσορίζω. Τι κάνετε, είστε καλά. Καλησπέρα, Ροξάνα. Καλησπέρα. Τι κάνεις, καλά. Έτσι, μπράβο. Είδες ότι μαθαίνει και ελληνικά η Ροξάνα. Την έχω μάθει. Την έχεις μάθει. Και ελληνικά. Με ρωτάει, ενδιαφέρεται. Την αρέσουν τα ελληνικά, ενδιαφέρεται. Μ' αρέσει αυτό. Η μουσική ελληνική της αρέσει. You like the Greek music? Δεν τη ρώτησα γι' αυτό. Τη ρωτάω τώρα. You like the Greek music? I love Greek music. Είδες λοιπόν ότι της αρέσει βέβαια πάρα πολύ και η ελληνική μουσική. Και θέλω να πω, κυρίες και κύριοι, ο Λεωνίδας και η Ροξάνα είναι μοντέλα. Το Λεωνίδα βέβαια τον είχαμε συναντήσει πέρσι, αν θυμάμαι καλά, που στο διαγωνισμό του Ντουμπάι. Πέρσι δεν ήταν, είπε. Ντουμπάι, Τζακάρτα. Τζακάρτα ήταν. Ινδονησία. Πώς είχα την εντύπωση ότι ήταν στο Ντουμπάι που μου είχαν πει. Όχι. Ο διαγωνισμό, ο τελικό αυτό. Μισθό. Και μου φαίνονταν πολύ παράξενο, γιατί όντω είχα ακούσει για Ντουμπάι. Και μου φαίνονταν πολύ παράξενο πώς. Γιατί αυτή είναι πάρα πολύ όσον αφορά στο θέμα τη θρησκεία, οι Ισλαμιστέ. Και επέτρεψε να γίνουν αυτά τα γαλιστεία. Μου φαίνονταν πάρα πολύ παράξενο, ειδικά για Ντουμπάι. Έγινε Τζακάρτα το Νοέμβριο. Δεν κάνω λάθος, ναι. Εκπροσωπούσα την Ελλάδα και πήγαμε πολύ καλά. Τι εννοείς δηλαδή, πήραμε και τίτλο. Πήραμε τρίτη θέση στο παγκόσμιο. Δεν είναι και λίγο τώρα. Ξέρετε, πει το να είσαι ο τρίτος ωραιότερος άνδρας του κόσμου. Κατά κάποιο τρόπο, είναι υπόθεση, όπως και να είναι. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, η Ροξάνα, κυρίες και κύριοι, θέλω να πω ότι είναι από την Ρουμανία. Πόσο καιρό βρίσκεται στην Ελλάδα, καταρχήν, πού γνωριστήκατε, θέλω να πω. Ωραία. Εμείς γνωριστήκαμε στην Κωνσταντινούπολη. Κάναμε modeling. Ναι, έχει 3 μήνες περίπου. Mm-hmm. Κάναμε modeling μαζί. Στην Κωνσταντινούπολη πότε πήγες? Έχει 3 μήνες που πήγα. 3 μήνες. Ναι. Τώρα μας ήρθες. Τώρα πήγες για δουλειά. Ναι. Τι ακριβώς. Τι κάνουμε εκεί. Τι κάνουμε εκεί. Εκεί κάνουμε καταλόγους για ρούχα, mm-hmm. για τα μαγαζιά εκεί. Fashion show και TV commercial, τα λένε εκεί, διαφημίσεις. Κατάλαβα, τα τηλεοπτικά, ναι. Τα τηλεοπτικά αυτά. Και πήγαμε πολύ καλά, μας αρέσει η πόλη εκεί πέρα, είναι πανέμορφα εκεί. Όντως, κοίταξε να σου πω κάτι. Και είναι σε ανάπτυξη η Τουρκία, έχει πολλή δουλειά. Έχει πολλή δουλειά τώρα για τα μοντέλα. Δεν ξέρω τώρα, εμείς πήγαμε πολύ καλά, δουλέψαμε, δεν ξέρω αν δουλεύουν όλοι. Αλλά εμείς πήγαμε, μας άρεσε. Μια πόλη η οποία νομίζω ότι έχει πάνω από 12 εκατομμύρια κατοίκους,
Νομίζω ότι η δουλειά. Έχει 18 εκατομμύρια κατοίκους. Επειδή έμεινα πολύ πίσω. Εγώ έμεινα τότε πολύ πίσω, γιατί πριν αρκετά χρόνια είχε 12 εκατομμύρια. 18 εκατομμύρια. 18 πήγε, έτσι. Οπότε καταλαβαίνει τι ακριβώς γίνεται. Άσε το άλλο που γίνεται πανικό στους δρόμους. Έχει πολλή κίνηση και σημειωτών το αυτοκίνητο. Συνέχεια. Κάθε μέρα είναι έτσι. Κάθε μέρα σημειωτών. Πολύ κούραση. Η Κωνσταντινούπολη είναι από τις πόλεις που επισκέπτονται τακτικότατα, μπορώ να σου πω. Και είναι από τις πόλεις που θα μπορούσα να μείνω άνετα, να ζήσω άνετα στην Κωνσταντινούπολη. Ανετότατα. Εγώ δεν θα έμενα άνετα. Όχι, εγώ προτιμώ Θεσσαλονίκη. Για να ζήσω. Στο Βόσπορο δηλαδή θα έμενα άνετα εκεί, παραλιακά. Σίγουρα. Μάλλον εσύ βαρέθηκες εδώ. Σίγουρα βαρέθηκα, τέλος πάντων. Λοιπόν, όσον αφορά τα επαγγελματικά, πώς ήταν η πρόσκληση όσον αφορά στην Κωνσταντινούπολη, ήταν μετά τον τίτλο σου. Αυτό στη Τζακάρτα σου ήρθε, πώς έγινε δηλαδή η όλη αυτή η πρόταση? Όχι, εγώ είχα πάει πριν Κωνσταντινούπολη, πριν τον τίτλο. Μετά έτυχε, επειδή είχα συμμετείχει εδώ στα Καλλιστεία, στα Mr. International Ελλάς. Και από εκεί με στείλανε να εκπροσωπήσω μετά την Ελλάδα στον Mr. International. Και μετά πήγα Τουρκία για τον ίδιο λόγο, για να δουλέψω, να συνεχίσω δηλαδή. Απλώς πήγα καλύτερα τη δεύτερη φορά. Ναι. Λόγω, εντάξει, πιστεύω πιο πολύ, όχι ότι με βοήθησε ο τίτλος, πιο λόγω πολύ εμπειρίας. Ναι, και νομίζω ότι η πρώτη φορά πάντα είναι λίγο δοκιμαστικό κατά κάποιο τρόπο, έτσι δεν είναι? Ενώ η δεύτερη φορά πλέον τους ξέρεις τους ανθρώπους. Ήμουνα και πιο άνετος εγώ, ναι, και δεν είχα και άγχος πολύ στα κάστη, δεν ήμουν και προτάρης, αυτό θέλω να πω, ότι πήρα πιο πολύ τα πάνω μου και ήμουν πιο άνετος και με τις φωτογραφίσεις και αυτά, έμαθα και πιο καλά τις πόζες. Είναι όλα, παίζουν ρόλο. Πιστεύεις ότι ένα μοντέλο, ειδικά εδώ στην Θεσσαλονίκη, μπορεί να επιβιώσει αποκλειστικά και μόνο από το επάγγελμα του μόντελ, δεν ξέρω από το επάγγελμα αυτό? Γιατί εδώ στη Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον ειδικά μετά την οικονομική κρίση που έχουμε όλοι βέβαια, έτσι, νομίζω ότι περνάει και κρίση και το επάγγελμα το δικό σας και γενικά η βιοτεχνία και το ρούχο. Εγώ πιστεύω, όχι επειδή είναι μικρή πόλη η Θεσσαλονίκη, είναι πολύ μικρή. Έχει δουλειές εδώ, αλλά ένα μοντέλο πλέον δεν μπορεί να ζήσει, να μείνει σε ένα σημείο, να μείνει στη Θεσσαλονίκη και να δουλέψει και να τα καταφέρει από εδώ. Ένα μοντέλο πρέπει να γυρνάει, να πηγαίνει και έξω, εξωτερικό είναι το βασικότερο, για να μπορεί και να δουλέψει περισσότερο, να δει περισσότερα πράγματα. Και πιστεύω ότι είναι καλύτερα στο να μπορεί να επιβιώσει πηγαίνοντας έξω. Για τα λεφτά, σου λέω τώρα. Σίγουρα, ναι. Επειδή εδώ δεν είναι. Λοιπόν, θέλω να έρθουμε λίγο στην Ροξάνα. Γιατί την αφήσαμε έτσι μόνη της και δεν καταλαβαίνει και το τι λέμε ακριβώς. Ξεκίνησες, Ροξάνα, από την Ρουμανία ως μοντέλο. He asked you if you start from Romania like a model. Yes. Ξεκίνησες, έτσι. Είναι εύκολο στην Ρουμανία όσον αφορά μια κοπέλα να έχει δουλειά όλο το χρόνο, δηλαδή ένα μοντέλο να έχει δουλειά όλο το χρόνο? It's easy for one model to have job all the year. It's not easy, of course. It's very difficult. Είναι πάρα πολύ δύσκολο από ό,τι μας έχει πει, για όλο το χρόνο να υπάρχει δουλειά. Οπότε ζητάς κάποιες δουλειές και στο εξωτερικό, εκτός χώρας. Sorry, again. Ξανά. Ότι ζητάει δουλειά και εκτός χώρας, εκτός Ρουμανία δηλαδή. He asked you if you look for job and in other countries, like Istanbul, when you go, not only in Romania, you can't work only in Romania like model. He asked of course, you this. Of course. Ακριβώς, το κατάλαβα. Ήταν μεγάλο, αλλά εντάξει, το έχουμε καταλάβει. Θέλω να πείτε, θα μου πείτε ότι γνωριστήκατε στην Κωνσταντινούπολη. Εσύ, Ροξάνα, πώς βρέθηκες στην Κωνσταντινούπολη? How you go in Istanbul? Who give you the chance to go in Istanbul? Who sent me there? I work in Romania with one agency, and he sent me there. My mother agency. I have a contract with one agency. Λοιπόν, δούλευε, λέει, στην Ρουμανία με ένα... Μια χαρά, τα ξέρεις εσύ. Αφού ξέρεις αγγλικά, γιατί δεν τα... Δεν είπα εγώ. Απλώς θα ανακούγεις εσύ και απλώς να μεταφράσω εγώ μετά. Ωραία. Λοιπόν, και
Της έκαναν πρόταση από το γραφείο το οποίο είναι να πάει στην Κωνσταντινούπολη και βέβαια εκεί γνωριστήκατε. Είναι πρώτη φορά που έρχεσαι στην Ελλάδα? Είναι δεύτερη φορά. Είναι δεύτερη την φορά, έφερα έτσι. Και το Πάσχα εδώ. Ήρθαμε και για το Πάσχα εδώ πέρα. Α, κάνατε Πάσχα εδώ, έτσι. Και Πάσχα εδώ πέρα, ναι. Μάλιστα. Πώς βρίσκει την Ελλάδα, ήθελα να μου πεις, Ροξάνη. How you look. Και αν έχεις δουλέψει εδώ στην Ελλάδα. Αν όντως έχεις κάνει κάποια δουλειά εδώ στην Ελλάδα. How you look in Greece, if you like Greece and if you have some jobs here. No, it's the second time when I come here, and I come here just for see his family. Λοιπόν, όχι, λέει, δεν έχει δουλέψει, γιατί είναι η δεύτερη φορά που έρχεται στην Ελλάδα και έχει έρθει, λέει, στην οικογένεια του Λεωνίδα. Οπότε, παιδιά, προβλέπω σύντομα να παίρνουμε, να τρώμε και κουφετάκια από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, έτσι, και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μείνετε κοντά μας, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε να δούμε, δηλαδή, χορηγούς εκπομπής. Σε λίγο θα έχουμε περισσότερο Λεωνίδα και Ροξάνα, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά όσον αφορά το επάγγελμα του modeling. Σε λίγο. Κυρίες και κύριοι, lifestyle και σήμερα κοντά σας. Λοιπόν, καθημερινά από την συχνότητα της TV Θεσσαλονίκη και σήμερα βέβαια είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί στην παρέα μας έχουμε δύο έτσι πανέμορφα παιδιά, τον Λεωνίδα και τη Ροξάνα. Δύο έτσι ανθρώπους οι οποίοι εκπροσωπούν την μόδα, ασχολούνται με τη μόδα, ασχολούνται με το modeling. Έτσι, πόσο δύσκολο είναι, Λεωνίδα, κατευθείαν σε εσένα όμως. Θα μάθουμε και τη Ροξάνα μιλάει. Ελληνικά, σιγά σιγά. Ελληνικά. Σιγά, σιγά. Οπότε θα μείνει εδώ τώρα, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Και σιγά σιγά θα μάθει να μιλάει και ελληνικά η Ροξάνα.
Λοιπόν, πόσα χρόνια ασχολείσαι, είσαι μάλλον στον χώρο του modeling? Είμαι από τα 20 χρόνια, από τα 20 μου. Τώρα είμαι 24. Να σου πω κάτι. Τέσσερα χρόνια. Καλά. Και εγώ τώρα προσπαθώ να δω πόσα χρόνια είμαι. Το ξέρω ότι είναι 44 χρονών. He's 44 old. What? He's 44 years old. Μην τα λες τώρα αυτά και με χωρίσει.